Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες με 24-ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης. 1110. Καλέστε 24 ώρες το 24-ωρο χωρίς χρέωση. Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια για τον κορονοϊό. Αναφέρετε περιπτώσεις μοναχικών συμπολιτών μας που χρειάζονται υποστήριξη. Αναφέρετε φαινόμενα εσχροκέρδειας που τυχόν αντιμετωπίζετε. 1110. 24-ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Καλούμε για βοήθεια στο 1110. Περιφέρεια Αττικής. Δίπλα στους πολίτες. Για να προστατεύσουμε την κοινωνία και τις επαφείς ομάδες, επιβάλλεται να μείνουμε στο σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές μας. Σε ποια μόνο σημεία πηγαίνουμε? Στη δουλειά, στο γιατρό, στο φαρμακείο, σε κατάστημα με τρόφιμα, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, για προμήθεια καυσίμων ή για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η άσκηση σε ανοιχτό χώρο επιτρέπεται, αλλά μόνο ανά δύο άτομα. Η βόλτα με το σκύλο επίσης επιτρέπεται. Πάντα θυμόμαστε, κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από όλους. Δεν επιτρέπονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων, αλλά ούτε και η οργάνωση ιδιωτικής συγκέντρωσης στο σπίτι. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν τηλεργασία για όλες τις δραστηριότητες όπου είναι δυνατόν, δίχως εξαίρεση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αποστάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους πρέπει να τηρούνται βλαβικά. Δείχνουμε ατομική ευθύνη. Μένουμε στο σπίτι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα έκτακτη εκπομπή από το δίκτυο, τα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και το Attica TV κοντά μας σε αυτό το παρατηρητήριο για τον κορονοϊό που έχει αλλάξει τη ζωή μας, για την πανδημία. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Χαίρετε κύριε Δαλαμάγκα, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Πάμε να σε αυτές τις έκταξες εκπομπές στο παρατηρητήριο από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε να κάνουμε καταρχάς μία ανασκόπηση πώς διαμορφώνεται η κατάσταση από την πλευρά τη δικιά σας, βάζοντας και το επιστημονικό και το πολιτικό, γιατί παίρνετε στις πλάτες σας ένα μεγάλο βάρος αντιμετώπισης της πανδημίας. Και αμέσως μετά να δούμε και πιο συγκεκριμένα την περιφέρεια Αττικής και τις κινήσεις της δικές σας. Καταρχάς με αυτές τις τηλεδιασκέψεις, πριν μας τα πείτε, να δούμε τη φωτογραφία. Τι γίνεται τώρα, πώς βγάζετε άκρη εκεί? Πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Είδα, πριν από ώρα ήταν όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Βγάζετε άκρη. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε. Ναι. Στα νέα δεδομένα. Στα νέα δεδομένα και θα σας έλεγα ότι έχουμε κάνει ήδη τρεις τηλεδιασκέψεις με τους 66 δημάρχους Αττικής και τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεοδωρικάκου, και θα σας πω ότι η τρίτη που έγινε ήταν ακόμα πιο αρτιότερη, πιο ποιοτικότερη, και μπορώ να σας πω ότι όλοι εκφράστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτό που γίνεται, διότι μας έδωσε όχι γρήγορες διαδικασίες μεταλαμπάδευσης ιδεών, απόψεων, διεκδικήσεων, αλλά με μια μορφή ευγενούς άμυλας μπόρεσε κάποιος να αποκομίσει κάτι άλλο. Όμως, εμένα σαν Περιφερειάρχη της Αττικής, που εάν θέλετε έχω την ευθύνη της δευτεροβάθμιας διαδικασίας της αυτοδιοίκησης στην Αττική, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αυτή η αμφίδρομη διαφανή διαδικασία δίνει την δυνατότητα να δούμε σε ποια συμφωνούμε όλοι, πρώτος και δεύτερος βαθμός, και μέχρι τώρα συμφωνούμε σχεδόν σε όλα, μην πω σε όλα, και το δεύτερο, εάν υπάρχουν προβλήματα σε ένα δήμο, να τα ακούσουμε όλοι για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό ότι όλοι είμαστε ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Μάλιστα. Είναι αυτή η διαδικασία. Κάποια από αυτά θα μείνουν και στο μέλλον. Κάποια στιγμή, εκεί που γινόντουσαν οι μετακινήσεις, να βάλετε και τις τηλεδιασκέψεις. Θα μείνει κάτι. Γινόμαστε και πιο δημιουργικοί σε χρόνο, σε δυνατότητες. Και προφανώς θα έλεγα ότι ίσως από όλη αυτή την υγειονομική περιπέτεια που περνάμε, να υπάρξουν και 2-3 πραγματάκια τα οποία θα είναι και θετικά. Καταρχήν, σαν χώρα, πιστεύω δίνουμε παγκόσμιες εξετάσεις. Ναι. Εξετάσεις οι οποίες, αν μας οδηγήσουν, και έτσι φαίνεται, με τα λιγότερα τραύματα, εννοώ συγκριτικά με τις άλλες χώρες, γιατί και έναν άνθρωπο να χάσεις και δεκάδες να χάσεις, προφανώς είναι
μια τεράστια απώλεια, όμως στις χιλιάδες των συνανθρώπων μας που δυστυχώς χάνονται σε άλλες χώρες, δημιουργούν, αν θέλετε, μια μελλοντική υπεραξία σε μια χώρα που μέχρι πριν λίγους μήνες μας λέγανε πόσα χρωστάτε και αν θέλετε να σας δανείσουμε ηρωνικά, ναι, και εν είδη πλάκας, αλλά το εννοούσαν, ενώ τώρα με ιδιαίτερο σεβασμό αντιμετωπίζουν ή ελέγχουν ή εξετάζουν τι ακριβώς έκανε η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πανδημία. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή, για να πάμε στη γενική εικόνα και μετά θα πάμε να τα εξειδικεύσουμε, είστε ικανοποιημένος στην αντιμετώπιση? Ναι, θα σας έλεγα ότι καταρχήν προσωπικά είμαι ικανοποιημένος, διότι μπορέσαμε να συγκροτήσουμε μία ομάδα αιχμής γρήγορα στην περιφέρεια και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και αργότερα και την Λαδομάδα και μπορούμε να το δούμε, αλλά σαν μια εθνική προσπάθεια ενωμένη, εκτός από κάποιες έτσι φωνές οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να μην υπάρξουν, δηλαδή με ποια έννοια, ελευθερία έχουμε, αλλά τώρα δεν μας ενώνουν, μάλλον δεν μας χωρίζουν οι κομματικές, εάν θέλετε, τα κομματικά σύνορα, συγγνώμη, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να μας ενώνει είναι το κοινό πρόβλημα, η ζωή ή ο θάνατος, η επιστήμη ή η άγνοια. Τώρα, αν εξαιρέσουμε κάποιες φωνές που, εντάξει, πάντα θα ακούγονται και πάντα θα υπάρχουν, νομίζω και η αντιπολίτευση σε ένα μεγάλο βαθμό έχει κρατήσει, οφείλουμε να το πούμε ότι απέναντι στην πανδημία πάνε όλοι μαζί. Δεν εκμεταλλεύτηκε και νομίζω και στο μέλλον θα τα βρούμε. Ότι εντάξει, αυτό είναι χρήσιμο θα γίνει κριτική, προφανώς, αν υπάρξει για κάποιο θέμα. Προφανώς. Αλλά θα πω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι καταλάβαμε ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο φάρμακο έναντι της θεραπείας, άρα γρήγορα κλείσαμε, γρήγορα οργανωθήκαμε, γρήγορα καταλάβαμε ότι το να μην μεταδώσουμε τον ιό με διάφορες απώλειες στην ατομική μας ελευθερία, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, ακόμα στο να κλειστούμε πρωτόγνωρο για κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους. Όμως όλα αυτά είδαμε ότι απέδωσαν και επειδή το έχουμε ξαναπεί, κύριε Ταλαμάγκα, εμείς εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γνωρίζοντας αρκετούς συναδέλφους και από το εξωτερικό, είχαμε πει πρώτοι να κλείσουμε τα σχολεία, να κλείσουμε τα ΚΑΠΗ, τις παιδικές χαρές. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και η κυβέρνηση, οφείλουμε να πούμε, ότι έλαβε όριμες αποφάσεις και αποδεικνύονται από τα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια και υπήρξαν κάποιες φωνές στην αρχή, από αυτές τις φωνές, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, που όταν ακούστηκαν αυτές οι απόψεις στην αρχή, οι πολύ σωστές πήγαν να κάνουν κριτική, διότι στην Ελλάδα ζούμε. Όμως αυτές οι απόψεις οποίες εκφράσατε, νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό ακολουθήθηκαν. Σας άκουσα πριν από ώρες να λέτε ότι δεν πρέπει να πάμε σε αυτό, να το πω λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος, στο delivery του Αγίου Φωτός. Σωστό. Βγήκε η κυβέρνηση μετά, γιατί υπήρχαν απόψεις, πείτε το εσείς καλύτερα, να μην το πω εγώ. Είναι σίγουρο να πάει το Άγιο Φως από σπίτι σε σπίτι. Και το είχαμε δει τότε με την τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, ότι υπήρχαν οι διαθέσεις κάποιων συναδέλφων αξιότιμων και αξιοσέβαστων, προφανώς μέσα από την καλή τους θέληση, να δώσουν το Άγιο Φως από σπίτι σε σπίτι. Θεωρούμε ότι αυτό δεν θα κρατιόταν σε ένα Δήμο, θα γινόταν σε πολλούς Δήμους, να μην πω σε όλους τελικά. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργούσε ένα συνωστισμό, μια διαδικασία, μια μετάδοση του ιού ενδεχομένως. Άρα θεωρούμε ότι ούτως ή αλλιώς δεν περνάμε το Πάσχα όπως θα το περάσουμε, δεν θα το περάσουμε όπως το περάσαμε άλλες χρονιές, αλλά μπροστά είναι, εάν υπάρχει ζωή, να το περάσουμε σωστά. Υπό αυτή την έννοια θεώρησα ότι αντί για το Άγιο Φως θα πρέπει να υπάρχει θεία φώτιση του σωστού και του προληπτικού μέτρου. Λοιπόν, και σωστά, θα σταθούμε μετά και στο λίγο στα θέματα τα εκκλησιαστικά, γιατί εσείς είστε από τα πρόσωπα που είστε κοντά χρόνια με την Εκκλησία. Έτσι είναι. Ξέρετε και το χώρο και θα το κουβεντιάσουμε προς το τέλος. Θέλω όμως να βάλω ένα ερώτημα εδώ. Λέει κάποιος, ακόμα και αν έχει μια διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με τη θρησκεία, αγαπητέ κύριε Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχα, ότι εντάξει, οι εκκλησίες έκλεισαν, γιατί δεν κλείνει και το σούπερ μάρκετ? Σε αυτό τι θα απαντήσετε? Κοιτάξτε, είναι δηλαδή γιατί τους ενοχλεί ότι κλείσαν, ακούστηκε από θρησκευόμενο.
Έχει εν μέρη δίκιο, αλλά να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το σούπερ μάρκετ γίνεται μια αναγκαστική διαδικασία, διότι κάποιος κλείνεται στο σπίτι, δεν μπορεί να μην υπάρχει τροφοδοσία, ναι. Αλλά και με μια διαδικασία, αν θέλετε, η οποία ελέγχεται, ναι, στο μέτρο των δυνατοτήτων, και ο ταμείας με τα γάντια και τη μάσκα, και γενικότερα η απόσταση η οποία πρέπει να τηρείται, ή αν δεν τηρείται, κακώς δεν τηρείται. Ναι. Άρα λοιπόν το ότι η συνάθρηση είναι ένα ζήτημα το οποίο μεταδίδει τον ιό είτε από άτομο σε άτομο, είτε από οποιαδήποτε επιφάνεια η οποία μπορεί να υπάρχει ο ιός από κάποιον που ήρθε και κάποιος το μεταδίδει στον εαυτό του, είναι δεδομένο. Δεν το ψάχνουμε να το βρούμε. Άρα λοιπόν σαφέστατα η πίστη, και εμείς πιστεύουμε προφανώς και είμαστε κοντά στην Εκκλησία, όμως όταν η πίστη συναθρίζει πολλούς ανθρώπους σε ένα κοινό χώρο, αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται η μεταδοτικότητα. Μάλιστα. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, εντάξει, να φύγουμε λίγο πριν πάμε στα θέματα της περιφέρειας. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα και δράδω με τις ευκαιρίες της πολιτικής παρουσίας του Γιώργου του Πατούλη. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και το λέω σαν ένα φιλελεύθερο, όταν ακούει Καραμαλής έχει μια διαφορετική, το άκουσμα, εντάξει, θεωρούμε είναι άλλη συνειρμή. Ο Εθνάρχης υφίσταται και νομίζω, ναι, ότι οι ιστορίες πέραν του Εθνάρχου έδωσαν δείγματα γραφής. 28 Μαΐου, γιατί το λέω πρόεδρε, 28 Μαΐου του 79, όταν ο Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ, έβαζε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε την χώρα σε μια κοινότητα αλληλεγγύης. Σήμερα δεν ισχύει αυτό στην Ευρώπη. Και το λέω στον πολιτικό του Γιώργο τον Πατούλη. Υπάρχει ο παράγοντας Γερμανία, ο βορειοευρωπαϊκός παράγοντας, και καλώς η Ελλάδα έχει διαχωρίσει τη θέση της με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Είναι σε αυτό το τόξο των 9, θα λέγαμε, τη Γαλλία και τις άλλες χώρες. Σας πειράζει λίγο το γεγονός, σας έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή η έννοια της αλληλεγγύης στη σημερινή Ευρώπη μπροστά σε αυτό που περνάμε? Είναι και κυρίως εγώ το ονομάζω το γερμανικό παράγοντα. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, αυτή η μεγάλη ιστορική ήπειρος με τις πολύ σημαντικές στο επίπεδο της ιστορίας τους χώρες, θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει, ίσως και χρόνια πριν, τη δυνατότητα της ίσης προσβασιμότητος, ανεξάρτητα σε ποια χώρα ζεις, διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την υγεία, που αφορούν την εργασία, που αφορούν την εκπαίδευση. Έχουμε δει ότι αυτά δεν υπήρξαν. Υπήρξε ουσιαστικά μια Ευρώπη η οποία ένωσε κάποιες οικονομίες, οι οποίες οικονομίες σχετίζονταν οι πλούσιες χώρες του Βορρά και οι φτωχές του Νότου. Και δυστυχώς, ιδιαίτερα, ξέρετε, κάποιον τον κρίνεις αν είναι οδηγός, όχι αν πηγαίνει σωστά το τιμόνι, αλλά στις κρίσιμες σημαντικές στιγμές πώς θα αντιδράσει. Και βλέπουμε λοιπόν σήμερα σε μια από τις πιο κρίσιμες, θα έλεγε κανείς, ιστορικά περιόδους της Ευρώπης, Ενωμένης Ευρώπης, ότι ο πυρήνας, δηλαδή η μεγάλη χώρα της Ευρώπης, η ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρώπης, δείχνει μια αδιανόητη, κατά την άποψή μου, στο ζήτημα του να συγκρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, να δώσει την δύναμη στις χώρες οι οποίες επλήγησαν. Και κοιτάμε την Ελλάδα που βγαίνει από μια οικονομική κρίση, και η οποία οικονομική κρίση ευτυχώς σε αυτή την υγειονομική δεν την έχει ακόμα και πιστεύουμε προφανώς μέχρι το τέλος θίξει ιδιαίτερα. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, πρόεδρε, να το δούμε αυτό, γιατί η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες επλήγησαν, δηλαδή εκατόμβοι νεκρών ανθρώπων, χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, οι οικονομίες αυτή τη στιγμή έχουν χαλάσει, και η Ευρώπη, η οποία σχετίζεται με το τόξο των 9, αλλά και το τόξο της Γερμανίας, ουσιαστικά δεν παίρνει τα μηνύματα που θα έπρεπε να πάρει. Ναι. Ελπίζω να υπάρξει πλέον η λογική, διότι εάν κριθούμε σε αυτό, τότε θα δούμε πολλές
απόψεις οι οποίες συσχετίζονται με τους εθνικά, αν θέλετε, αυτοί που στηρίζουν το έθνος, με την Ουγγαρία ή την έξοδο όπως έκανε η Αγγλία. Άρα έχει μεγάλη σημασία τι θα δούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Μπορεί να δούμε λοιπόν μια Ευρώπη από αυτή την κρίση η οποία τελικά να μην είναι όπως την οραματίστηκαν όλοι αυτοί οι 10 μεγάλοι ηγέτες του 1979 που συνυπέγραψε ως 10ο μέλος της ΕΟΚ τότε η χώρα μας, και δυστυχώς αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα γενικά υπάρχει για όλους. Υπάρχει ένα έλλειμμα ηγεσία στο σημερινό κόσμο, το βλέπετε? Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι πασιφανές. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας Ζισκάρ Ντεστέρ, δεν μπορεί να υπάρχει ένας Ιταλός Κράξη ή οποιοδήποτε άλλος, ένας Ντεγκόλ, ακόμα και μεταρνητικά, ένας Μιτεράν της Γαλλίας, μεταρνητικά τους, αλλά με μεγάλη θετική, με μεγάλο θετικό αποτύπωμα του ιστορικού τους περάσματος, και όλα αυτά δημιούργησαν, εάν θέλετε, άλλες παρακαταθήκες, αναπτυξιακές παρακαταθήκες. Τώρα βλέπουμε μετριότητα, οφείλω όμως να πω ότι η ευχάριστη έκπληξη θεωρώ είναι στην Ελλάδα, η οποία ακόμα και οι υποστηρικτές της σημερινής κυβέρνησης δεν θα πίστευαν αρκετοί, και τους οποίους μιλώ, ότι θα υπήρξε σε αυτή την κρίση με τόσο αποτελεσματικότητα. Εύχομαι να συνεχιστεί και στην επόμενη μέρα για να δούμε την ανάπτυξη τελικά της Ελλάδας. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, ένα θέμα το οποίο αρχίζει και προκαλεί πολλή συζήτηση είναι αν θα πρέπει, κύριε Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχα, να ανοίξουν τα σχολεία μόλις τελειώσει η απαγόρευση. Η δικιά σας άποψη. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εξαρτηθούν όλα από τον επίλογο αυτού του πρώτου μέρους αυτής της μεγάλης υγειονομικής κρίσης. Δηλαδή, είναι σαφές ότι θα υπάρξουν κάποιοι μήνες καλοκαιριού όπου λόγω του θέρους, της ζέστης, μάλλον ο επηρεασμός της μεταδοτικότητας του ιού θα επηρεαστεί επί το βελτίο, δηλαδή δεν θα είναι τόσο ανεπτυγμένη η μεταδοτικότητά του, αλλά θεωρώ πρέπει να προετοιμαστούμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους για τον Οκτώβρη. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει για να κλείσουμε τον επίλογο είναι να μην κάνουμε επανακίνηση γρηγορότερη από τον Οκτώβρη. Δηλαδή την ώρα που πάμε να δημιουργήσουμε την ασφάλεια των λίγων κρουσμάτων, της εξάντλησης πλέον του φαινομένου, να βρεθούμε στην επανάκαμψη πολύ πιο γρήγορα. Άρα αυτό, για λοιπόν, τα σχολεία. Για τα σχολεία θα πρέπει να υπάρξει, θεωρώ, ειδική μελέτη, και μάλλον κατά την άποψή μου θα πρέπει να το δούμε πιο κοντά χρονικά, να δούμε πώς θα πάμε στην 27η Απριλίου. Στην 27η Απριλίου, αλλά νομίζω ότι και εκεί η πρόληψη θα πρέπει να κυριαρχήσει της όποιας απόφασης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε, θα δείξουμε ένα από τα βίντεο, ένα από τα σποτ. Καταρχάς δύο κουβέντες, εντάξει, είμαστε στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχετε περάσει πολλά χρόνια πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, πέρα από περιφερειάρχες. Ξέρετε και ξέρουμε όλοι τη συγκινητική προσπάθεια και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτή την πανδημία. Χθες υπήρξε στη Θεσσαλονίκη, πριν από ώρες μάλλον, πήγαν οι πυροσβέστες να τιμήσουν το νοσοκομιακό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Πάμε να δούμε το βιντεάκι, μετά δύο λόγια και από εσάς για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων. Να ακούμε και τον ήχο. Και είναι και εντυπωσιακό το πλάνο, πρόεδρε, γιατί οι σιρήνες των πυροσβεστικών και οι μεν χειροκροτούν τους δε. Λοιπόν, δύο λόγια από τον πάντα πρέπει σε κάθε εκπομπή, εγώ πιστεύω, πρέπει να λέμε μία κουβέντα για να τονώσουμε να δείχνουμε τα θετικά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, την υπερπροσπάθεια. Κοιτάξτε, να το τονίζουμε. Είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, κύριε Δαναμάγκα, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι πολίτες ή οι περισσότεροι έπρεπε να κάνουν στο σπίτι. Όμως υπήρξαν
και λειτουργοί η οποία δεν έπρεπε να κάτσουν στο σπίτι. Όπως είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ αυτών και τα πυροσβεστικά σώματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι εκεί, λαμβάνοντας προφανώς τις όποιες προφυλάξεις, αλλά και σίγουρα να είναι ετοιμοπόλεμοι, γιατί το κράτος δεν μπορεί να μην λειτουργήσει. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να τιμούμε εκείνους που άφησαν την οικογένειά τους και βρίσκονται στην ήπια συνάθρηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, και εκεί θεωρώ, και αναφέρομαι και στην περιφέρειά μου, νομίζω και το ίδιο έκανε και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, έπρεπε να δώσουμε τα εφόδια αυτών των ανθρώπων με τα είδη προστασίας. Έτσι πρέπει να σας πω, κύριε Ταλαμάγκα, ότι εμείς περίπου έχουμε ήδη διανύμει γύρω στις 900.000 είδη, δηλαδή μάσκες, γάντια, υγειονομικό υλικό, αντισηπτικά, ποδονάδια, και τα οποία βεβαίως μέσα σε αυτό είχαν ήδη τη μερίδα του λέοντος τα σώματα ασφαλείας και τα πυροσβεστικά σώματα. Τώρα πάμε να δούμε, αφού το είπατε κι εσείς, ένα σποτάκι που κυκλοφόρησε η άμεση δράση. Ένας άλλος τομέας εργαζομένων ήταν στο Δαχτυλίδι, μάλιστα στο Μαρούσι. Ήσασταν δήμαρχος πολλά χρόνια στο Μαρούσι και στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Πάμε να το δούμε. Η κίνηση των πολιτών με τη βοήθεια του καιρού είναι και σήμερα περιορισμένη και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις σχετικές παραβάσεις τις οποίες βεβαιώνουμε πάντοτε με γνώμονα τον άνθρωπο. Συνεχίζουμε το κοινό μας αγώνα. Παραμένουμε στο σπίτι. Τα περιπολικά της αμέσου δράσεως, διαχρονικά, βρισκόμαστε στο πλευρό σας για την προστασία σας και για την παροχή κάθε είδους βοήθειας. Έλληνες, έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Συνεχίζουμε να είμαστε ενωμένοι. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, από την άμεση δράση, νομίζω ότι ισχύουν αυτά που είπαν πριν. Πάντα όταν έρχονται όλα αυτά σποτάκια από όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, βέβαια, που δουλεύουν απέναντι στην πανδημία, θα τα δείξουμε. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και να τους τιμούμε. Και οφείλω να σας πω ότι όσα ήδη εμείς διαθέσαμε σε αυτά τα σώματα ασφαλείας, ήταν τόσο χαρούμενοι, λες και παίρναν τη δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους, δύναμη ζωής. Να τους πάρετε και γυλαίκα μετά τώρα. Αυτό είναι κακία που είπα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Και γυλαίκα, λοιπόν, και αυτοκίνητα χρειάζεται. Όλα στην ώρα τους. Στην ώρα τους. Μετά μόλις θα περάσουν. Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε. Λοιπόν, Πρόεδρε, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της περιφέρειας. Καταρχάς, τελευταίες ώρες ανακοινώσατε, να τα δούμε τη σειρά, 13 δομές και υπνοτήρια αστέγων. Ναι. Σε δήμους της περιφέρειάς σας. Ύψους 14.021.000. Εσείς. Στα οποία ο στόχος μας είναι να αντιληφθούμε ότι σε αυτή την κρίση προφανώς θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα όλοι να το αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται πιο καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα, δεν ήταν δυνατόν. Δυστυχώς και στη χώρα μας υπάρχουν άστεγοι. Ξέρω ότι ο κάθε δήμος προσπαθεί για αυτούς, κάνει ό,τι μπορεί. Εμείς όμως μέσα από τα ΠΕΠΤΗ της Αττικής διαθέσαμε και τώρα ένα σημαντικό ποσό. Έτσι λοιπόν στο Δήμο Καλλιθέας, Πειραιά, Ρέντι, Ασπρόπυργο, στην Αθήνα, σε αυτές τις δομές οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα της ατομικής φροντίδας, του να μπορέσει κάποιος να εξυπηρετηθεί, να κοιμηθεί, υπνοτήρια, να στεγνώσει τα ρούχα του, να τα πλύνει. Ήτανε μία επιμέλεια, αφενός με για τους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς η τύχη δεν τους έφερε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά και συγχρόνως να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε και οι άνθρωποι αυτοί να διατηρηθούν υγιείς, διότι η κοινότητα αφορά όλους μας. Στο να μπορεί κάποιος να είναι υγιής αφορά και εμένα που είμαι δίπλα από τον μη υγιή ή τον υγιή. Αλλά επαναλαμβάνω, η περιφέρεια πέραν των άλλων έχει κάνει και άλλες δράσεις για να μπορέσουμε όλες αυτές τις ευπαθείς ομάδες, τις ομάδες που παίρνονται, που δεν έχουν πια το φαγητό, που δεν έχουν το γιατρό τους, που δεν έχουν μια στήριξη, να είμαστε κοντά τους. Μάλιστα. Ιδιαίτερα τώρα, αυτές τις στιγμές. Αυτή η κατηγορία, αυτό το οποίο μας είπατε, αφορά αστέγους, δεν αφορά δομές μεταναστών, δεν αφορά μετανάστες σε αυτή τη φάση. Όχι, όχι. Εδώ είναι άστεγοι οι οποίοι δυστυχώς τους βλέπουμε ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, προφανώς στην πρωτεύουσα
αλλά όπως σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι ατυχείς καταστάσεις για τις ζωές ανθρώπων. Ναι, ναι, ναι. Όμως εδώ δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο, πρέπει να πράττουμε. Εμείς προφανώς αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η περιφέρεια θεώρησε και θεωρεί ότι έπρεπε να χρηματοδοτήσει δομές αυτές οι δομές είναι υπνοτήρια ασφάλειας για αυτούς τους ανθρώπους. Στοχεύοντας πάντα την κοινωνική τους επανένταξη. Ο στόχος στο τέλος είναι αυτό ακριβώς. Η κοινωνική πρέπει επανένταξη. Πρέπει να του δώσεις το χέρι βοηθείας για μέσα από αυτό το για χέρι να μπορέσει να συνεχίσει. Να τον βγάλει. Λοιπόν, γεύματα σε ευπαθείς ομάδες 25.000 μερίδες, αν διαβάζω καλά. Δηλαδή, σε αυτά τα παρατηρητήρια, σε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, προσπαθώ να κάνω και μια ανασκόπηση όλων αυτών των οποίων ακούγονται. Και δεν ξέρει και πολύ ο κόσμος, γιατί τώρα είναι και χρηστική η τηλεόραση που γίνεται. Έτσι. Έτσι, με αυτό που ζούμε, δηλαδή πρέπει να δίνουμε και κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε. Αν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, θα μας παρεξηγούσαν. Αλλά τώρα είναι χρηστικά. Είναι σαφές ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η χρηστικότητα και η αισιόδοξη πλευρά μιας κρίσης. Διότι, ξέρετε, η αισιόδοξη πλευρά είναι αφενός μεν ότι υπάρχει μια κοινωνία που συνεχίζεται της αλληλεγγύης. Της τηλεδιάσκεψης, δηλαδή μέσα από την τεχνολογία, ναι. Αλλά και συγχρόνως βρίσκουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους. Τι γινόταν λοιπόν μέχρι πρότινος, ναι. Κοινωνικά συσίτια σε δήμους, εκκλησιαστικά συσίτια σε εκκλησίες, όπου εκεί κάθε μέρα έπαινε κάποιος ένα πιάτο φαγητό. Θεωρήσαμε λοιπόν, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα συσίτια λόγω απαγόρευσης, πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν βρήκανε φαγητό. Είπαμε να μείνουν μόνοι τους στο σπίτι. Ναι, αλλά πρέπει με κάτι να ζήσουν. Άρα λοιπόν, ήδη, και οφείλω να εξάρω την ευαισθησία και του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεοδωρικάκου και τελικά της κυβέρνησης, όπου εξασφάλισε 5 εκατομμύρια ευρώ και δοθήκαν στην περιφέρεια και βρεθήκαμε εμείς σε μια διαφανή, αλλά και συγχρόνως όσο γίνεται πιο γρήγορη διαδικασία, με στόχο, μέσα στο Πάσχα αυτά τα γεύματα, ένα μεσημεριανό φαγητό και ζεστό, αλλά και ένα βραδινό, να πηγαίνουν στον ωφελούμενο. Επίσης, δημιουργήσαμε μία γρήγορη διαδικασία ΤΕΒΑ, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τον επισιτισμό και έτσι 40.000 ωφελούμενοι θα λαμβάνουν το φρούτο τους, τον οπό τους κρέα, τα λαχανικά τους, το ρύζι τους, το μακαρόνι τους, στο σπίτι, μέσα από διαδικασίες τις οποίες κάναμε γρήγορα με επιμέλεια. Από το 17 είχε να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα για ωφελούμενους από την Περιφέρεια Αττικής και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που και αυτό λίγο πριν το Πάσχα είναι, θα αρχίσει να και όσο διαρκεί απαγόρευση προφανώς ή για το Πάσχα. Όχι, καταρχήν ενσωματώνεται σε αυτό το πρόγραμμα και η δυνατότητα με delivery να πηγαίνει το επιστηστικό, ο επισιτισμός, και αυτό για να μπορέσει να μην βγαίνει ο άνθρωπος και συναθρίζεται μέσα σε μια απαξιωτική διαδικασία. Να πηγαίνουν οι υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το σποτάκι, γιατί όλα αυτά, το σποτάκι με το 1110 που είναι το τηλέφωνο της περιφέρειας όπου μαζεύεται τα αιτήματα και μόλις το δούμε, και όποιος θέλει μπορεί να παίρνει σε αυτό το τηλέφωνο και να κουβεντιάζει με το εξειδικευμένο προφανώς προσωπικό εκεί, στην Πανόρμου, νομίζω ότι είναι, έτσι δεν είναι. Είναι στην Κηφισίας, στο Μέγαρο Κόσμος, ναι. Όπου εκεί νυχθημερών, προσέξτε τι σας λέω, νυχθημερών, γιατί αυτή η γραμμή λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, ναι. Ήδη πάνω από 20 μέρες, οι οποίες μπορέσανε αφενός μεν να δημιουργήσουν την ελπίδα μέσα από αυτούς που έπιανε το τηλέφωνο, γιατροί, εθελοντές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι δώσανε χρηστικές και δίνουν χρηστικές οδηγίες, επαναλαμβάνω, δωρεάν, αλλά και 24 ώρες το 24ωρο, όπου αυτή τη στιγμή, οφείλω να πω, εντάξαμε στη γραμμή και τα ζητήματα που αφορούν το παιδί και την ψυχική του υγεία. Παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι ενταχθήκανε μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν είναι μια ολοκληρωμένη γραμμή και πολύ σύντομα, κύριε Ταλαμάγκα, από αυτή τη γραμμή θα έχουμε τη δυνατότητα να διασυνδέσουμε άλλο ένα πυλώνα που θα είναι η δικτύωση γιατρών, ένα δίκτυο γιατρών
από 10 αυτοκίνητα που μας διαθέτουν για 2-3 μήνες κάποιες εταιρείες, αλλά και συγχρόνως με μια προγραμματική του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με την περιφέρεια Αττικής, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στα σπίτια κάποιων μοναχικών ανθρώπων, γιατροί και νοσηλεύτριοι. Και να νοσηλεύτες. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πάμε να δούμε, τεστ. Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, το σποτάκι καταρχάς, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, από το 11-10, και θα επανέλθουμε να μας μιλήσετε και τι είναι αυτή η ομάδα εχμής περιφέρειας Ιατρικού Συλλόγου. Είναι αυτό που μας είπατε. Πάμε να δούμε το σποτάκι. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες με 24-ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης. 1110. Καλέστε 24 ώρες το 24-ωρο χωρίς χρέωση. Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια για τον κορονοϊό. Αναφέρετε περιπτώσεις μοναχικών συμπολιτών μας που χρειάζονται υποστήριξη. Αναφέρετε φαινόμενα εσχροκέρδειας που τυχόν αντιμετωπίζετε. 1110. 24-ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Καλούμε για βοήθεια στο 1110. Περιφέρεια Αττικής. Δίπλα στους πολίτες. Λοιπόν, δίπλα στους πολίτες, κύριε Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχα, τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται εκεί, τι αφορούν? Αυτή τη στιγμή η αρχή ήταν με τον κορονοϊό και ζητούσαν γιατρούς να τους ενημερώσουν εάν είχαν λίγο πυρετό, αν είχαν λίγο βήξιμο, αν είχαν φτάρνισμα, αν είχαν τους γενικότερα κρυωμένοι που θα έπρεπε να οδηγηθούν, που πρέπει να κάνουν το τεστ. Όλες αυτές οι οδηγίες δινόντουσαν από γιατρούς και δίνονται. Όπως επίσης ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 15% που αυξάνεται, ήταν για την ψυχική υγεία. Και για το ζητούσαν και ζητάνε υποστήριξη, και εκεί έχουμε ψυχολόγους και ψυχιάτρους, αλλά επίσης και κοινωνική λειτουργία, οι οποίοι ζητούν τη δυνατότητα της κάλυψης πολλών ζητημάτων, μεταξύ αυτών και των γευμάτων, όπου όλα τα αιτήματα τα δίναμε εμείς στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, και όπου μπορούσαν πηγαίναν και οι κοινωνικές υπηρεσίες βάσει της συνεργασίας της τηλεφωνικής γραμμής με τους Δήμους, ώστε να εντοπίσουν από κοντά αν υπήρχε κανένα θέμα. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο, επειδή το αναφέραμε πριν, για τους αστέγους, και ανέφερα εγώ μάλλον για τις δομές των μεταναστών, ένα ερώτημα, επειδή έχουν έρθει ερωτήματα και από φίλους τηλεθεατές, σας φοβίζει κάτι στις δομές μεταναστών? Τα κρούσματα, τουλάχιστον τα επίσημα, είναι κάτω από 30 επισήμως περίπου. Αλλά σας φοβίζει κάτι? Κοιτάξτε. Και τι νόημα μπορεί να έχει? Γενικά, τώρα το λέμε και στο γιατρό, όχι μόνο στον περιφερειάρχη. Γιατί όταν βάζει καραντίνα σε ένα κρούσμα 14 ημερών, σε ένα κρούσμα να το πίνει σε μια δομή, τι καραντίνα να βάλει σε ένα πρόσωπο το οποίο μένει στη δομή? Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, αλλά όποιοι έχουν πάει στη δομή, γιατί δεν έχει πάει ο κόσμος, είναι διαφορετικές συνθήκες. Εσείς έχετε πάει? Κοιτάξτε. Η κλειστή δομή εμπεριέχει πολλά προβλήματα, όποια κλειστή δομή. Διότι καταρχήν, εάν είχαμε παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα να έχουμε το νερό μας, να έχουμε το αντισηπτικό μας, να έχουμε τις απόλυτα καλές δημόσιες υγιεινής, αντιλαμβάνεστε ότι και προστασίας, θα ήταν μια καλή περίπτωση. Άρα εδώ το ζήτημα είναι πότε εντοπίστηκε το κρούσμα, πότε απομακρύθηκε και εάν έχουν κολλήσει άλλοι, ποιες είναι οι προληπτικές διαδικασίες. Υπό αυτή την έννοια, οι κλειστές δομές θέλουν τεράστια προσοχή. Όπως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εμείς δώσαμε τεράστια προσοχή στα πλαίσια των δικών μας ευθυνών, στα γυροκομεία, όπου απαγορέψαμε στον απόλυτο βαθμό, βάσει της αδειοδότησης λειτουργίας που κάνουμε ως περιφέρειες, σε 150 περίπου γυροκομεία που έχει η Αττική, να μην πηγαίνουν επισκεπτήρια, ώστε να μην μεταδίδουν. Άλλο ένα από τα σωστά. Για τα σωστά, για μένα, πρέπει να ακούγονται. Όπως και ακουστεί πρώτα, εσείς είχατε πει τη θέση για τα σχολεία και μετά τρέξαν άλλοι. Δεν είναι το παρόντο στο να τα αναλύσουμε. Πρώτα είχατε πει για τα γυροκομεία, άλλο ένα από τα σωστά. Πολύ μπροστά, και θα σας πω ότι όταν βλέπετε να έχει γίνει εκατόμβη νεκρών τρίτης ηλικίας, φιλοξενούμενο σε γεροκομεία στην Ισπανία, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα. Και προφανώς
να χτυπήσουμε ξύλο, επιτρέψτε μου το παραδοσιακά να το κάνουμε. Να πω, προφανώς δεν οφείλεται λόγω ότι χτυπάμε ξύλο. Οφείλεται ότι άμεσα πήραμε τα μέτρα, ενημερώσαμε τους φροντιστές των γυροκομείων τι πρέπει να κάνουν με τα μέτρα, εφόσον ήταν εκεί με τις μάσκες, με τα γάντια, με τις ευπαθείς ομάδες των φροντιστών που πρέπει να απομακρυνθούν και όλες εκείνες οι ενέργειες. Είμαστε από πάνω. Προσπαθήσαμε και ιδιαίτερα και για το γυροκομείο Αθηνών, όπου εκτός από υλικά που ζητούσαν, τους πήγαμε και τρόφιμα, αλλά και γεύματα τους ξεκινάμε. Θέλω να πω ότι είμαστε κοντά στους ανθρώπους που μας γέννησαν, που μας μεγάλωσαν, που έχουν και τη δική μου, αν θέλετε, από εμάς περιμένουν. Λοιπόν, τι είναι η ομάδα αιχμής, το άφησα εγώ στον αέρα προηγουμένως, τι είναι η ομάδα αιχμής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου, καθορίζεται μια γραμμή, μια πολιτική? Ναι, κοιτάξτε, εδώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, υπήρχε μια γραμμή συμπαραστάτης 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα επεκτείνουμε τις δράσεις μας, δηλαδή δημιουργούμε ένα δίκτυο γιατρών και νοσηλευτών, όπου θα πηγαίνουν επιτόπου στα σπίτια, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο μας μεταφέρεται από τη γραμμή του 1110. Άρα λοιπόν, εμείς θα καταγράφουμε αυτό το πρόβλημα και θα πηγαίνουν περίπου αναβάρδια 10 γιατροί με 10 νοσοκόμοι, 10 διαφορετικά προφανώς αυτοκίνητα, οι οποίοι θα έχουν διασπαρεί στους 8 τομείς της Αττικής μας. Κατανοητό. Ερώτημα φίλου, πώς είμαστε βέβαιοι την επόμενη μέρα, και εδώ τώρα θα πρέπει, νομίζω ότι εσείς δίνετε και μια έμφαση και για την επόμενη μέρα σαν περιφέρεια, γιατί διάβαζα ένα σχετικό κείμενο, ο κορονοϊός κάποια στιγμή θα προχωρήσει η ζωή μας, δεν θα σταματήσει η ζωή μας. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα Αττική, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, τον τουρισμό στην Αττική, ακόμα και τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί πρέπει να σηκώσουμε και κεφάλι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Έρχεται μια, δεν θέλω να πω αρμαγεδόνα, να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις, αλλά είναι οπωσδήποτε, πρόεδρε, κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Κοιτάξτε, να απασχολήσει όχι μόνο εσάς, αλλά και άλλους. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει, εφόσον φύγουμε με τα λιγότερα τραύματα από αυτήν την περιπέτεια, ενωμένους και με αναπτυξιακές διαθέσεις. Πρέπει δηλαδή όχι μόνο να μην μειωθούν οι θέσεις εργασίας, πρέπει να βρούμε τρόπους δημιουργίας, αύξηση των θέσεων εργασίας, διότι αντιλαμβάνεστε, καλή είναι το βάουτσερ και η επιδοματική πολιτική, αλλά πάνω απ' όλα αυτό δεν φτάνει για να υπάρξει το αύριο. Χρειάζεται μια δυνατότητα να του δίνει τη δυνατότητα να ψαρεύει. Αυτές είναι τεχνητές αναπνοές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει με τεχνητές αναπνοές. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η περιφέρεια, όπως ακριβώς κάναμε για τις επιχειρήσεις στη Μάνδρα, στη Ραφίνα, στο Μάτι, όπου δώσαμε μέσα σε ένα εξάμηνο τουλάχιστον της δικής μας παρουσίας πάνω από 3,4 εκατομμύρια, ενισχύοντας 500 επιχειρήσεις, θα πρέπει να βρεθούν τέτοια προγράμματα ενίσχυση των επιχειρήσεων και επανέναρξης, οι οποίες τέτοιες διαδικασίες, τουλάχιστον στα πλαίσια και των δικών μας δυνατοτήτων, θα υπάρξουν τέτοια προγράμματα βοήθειας. Τι είναι ένα αίτημα το οποίο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο, το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο? Κάνατε αίτημα για μείωση μισθώματος 40% για τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε κάποια μηνύματα, δύο λόγια γι' αυτό. Όχι, να πω τι ακριβώς είναι. Ναι. Αυτό το οποίο εμείς ζητήσαμε, οι επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν νοικιάσει κάποιοι συνάδελφοι επιστήμονες, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, δικηγόροι, επαγγελματικό χώρο. Θεωρούμε και ζητήσαμε να υπάρξει ανάλογη διαδικασία, ώστε να μειωθεί ο επαγγελματικός χώρος από την ενοικίαση κατά 40%. Πήραμε τον πρόεδρο του Πομιδά, δηλαδή των ιδιοκτητών, τον κύριο Στράτο Παραδιά, όπως επίσης και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, να δημιουργήσουν μια μείωση για να μπορέσουν να κληρώσουν τον νίκη και να βγουν από αυτήν τη δύσκολη περίοδο επιστήμονες που ουσιαστικά έχουν κλειδώσει τα γραφεία τους. Μάλιστα. Έτσι, άρα είμαστε σε αυτήν την επιστολή,
οφείλουμε να πούμε ότι περιμένουμε, έχουμε δει ευήκοα, αλλά περιμένουμε αποφάσεις. Από τον κύριο Σταϊκούρα. Πάμε να δούμε ένα σποτάκι, παραφράζει ο κριτικός, ο Σύφης, ο οποίος πάρα πολλές φορές παρεμβαίνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, το σποτάκι «Μένουμε σπίτι» που έκανε ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Πάμε να το δούμε. Όχι, σύντεχνε, μην επιμένεις. Να κάτσω, θέλει μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί όξο, εγώ θα κάτσω μέσα. Ζα. Κοπέλια, τα πράγματα είναι σοβαρά. Σφαλώνω με την πόρτα στον κορονοϊό και καθομέστανε μέσα όσο πια πολύ μπορούμενε. Και πια πολύ, σύση μεγάλη. Γρες και γέρι. Ασφαλιστείτε στο σπίτι και αφού κραστείτε καλά, ήντα θα σας πω. Πρώτο, όλοι οι βετζέρες δεξά και ζερβά. Δουλειές, μαζόξεις, φιλιά, χαιρετούρες με βλαβική προσοχή. Δεύτερο, η γέρι αλάργο από τα γόνια τους. Θα μου πείτε δά υγρές, Σύφη, τούτο να είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι, μα πρέπει να γεννεί, ήταν να κάνουμε. Τρίτο, στο πρώτο θέμα βήχα πειρατό, καθομάστανε μέσα και παίρνουμε ένα τηλέφωνο δε λόγω του γιατρό μας. Καθομέστανε μέσα για να έχουμε όλη την υγειά μας. Εγώ σας τάπα και πλύνω τα χέρια μου. Καλά, καλά. Λοιπόν, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, εντάξει, οι κριτικοί κάπως έτσι λειτουργούν, αλλά το μήνυμα είναι όλοι μέσα. Δεν ξεχνάτε ότι είμαι και εγώ κριτικός στην καταγωγή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να τα... Πρέπει να χαροποιήσουμε και λίγο την κατάσταση. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, οι περισσότεροι είναι πάνω από ένα μήνα και κλεισμένων των θυρών και αυτό ναι μεν έφερε τα καλά αποτελέσματα, αλλά η ψυχική υγεία και αυτή έχει κλονιστεί. Ναι, υπάρχουν εκεί στο 11-10, γιατί τις τελευταίες μέρες πάλι, Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, γίνεται μια συζήτηση και για κάποια θέματα, γιατί δεν είμαστε σε κοινωνία αγγέλων, ενδοοικογενειακής βίας. Έχετε πάρει κάποια τηλέφωνα στο βαθμό, μπορείτε να μας πείτε, στο 11-10 και υπάρχει υποστήριξη και γι' αυτό. Κοιτάξτε, γιατί όλοι μένουν στο σπίτι τώρα και εκεί. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι συνεργάτες του κέντρου, σίγουρα υπάρχουν παράπονα, αλλά και συγχρόνως, επειδή ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο κανείς να μετακινηθεί. Δεν είναι εύκολο να φύγει. Δεν μπορεί να γίνει καταγγελία. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνονται. Φαίνονται, αυτό μου έχουν μεταφέρει, ότι είναι συγκρατημένοι, ότι αφήνουν κάποιες αιχμές ένθε και κήθεν, αλλά αυτές δεν μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες, επειδή δεν ξέρει ο άλλος, φοβάται πόσο καιρό θα κάτσει μαζί, αν μπορεί να φύγει και πού θα πάει. Ξενοδοχεία δεν υπάρχουν, εύκολες μετακινήσεις δεν υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και μία, εάν θέλετε, περιχαράκωση ή ένα κάλυμα όλων αυτών. Αυτά όμως νομίζω ότι σύντομα θα περιγραφούν. Το κρατάμε και αυτό. Συνεχίζει η ροή της περιφέρειας. Εντάξει, όλα είναι προσανατολισμένα σε αυτό τον άπειρο ελάχιστο κόκο ή μυζώντανη ύλη που έχει αλλάξει τη ζωή μας, τον κορονοϊό. Συνεχίζεται. Δηλαδή, είδα αυτά απορριμματοφόρα στο γύρο Μόραλ, στο Περιστέρι. Δηλαδή, συνεχίζει η ροή. Εμείς αυτό που. Γιατί όλα ρίχνουμε το βάρος εκεί, αλλά μην έχουμε προβλήματα αλλού. Ακούστε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δώσει τεράστια έμφαση στο να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης των στερών αποβλήτων της Αττικής μας. Άρα λοιπόν αυτό σχετίζεται με την ανακύκλωση, με την επαναχρησιμοποίηση, με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, δηλαδή αυτών των πράσινων που τρώμε. Mm. Και γι' αυτό ακριβώς ήδη είχαμε διαθέσει πριν 20 μέρες, 25. Στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, στον κύριο Μπακογιάννη, 20 οχήματα και 2.500 καφέ κάδους. Στον κύριο Μόραλη, 5 οχήματα και γύρω στους 700 κάδους. Για οργανικά απόβλητα. Για οργανικά απόβλητα καφέ που λέμε. Και τα λέω και στον Περιστέρι, 4 οχήματα, τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή εκτός ότι βγάζουν τα βιοαπόβλητα αμέσως με ζεστό νερό και λιπαντικό πλένε το κάδος, γιατί πρέπει να έρθει με την καθαρότητα της επαναχρησιμοποίησης, και υπό αυτή την έννοια συνεχίζουμε σε άλλους δήμους την επόμενη εβδομάδα μέχρι την ολοκλήρωση να διαθέσουμε στην πρώτη φάση
γύρω στους 11.000 κάδους καφέ στην Αττική και 80 περίπου οχήματα. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο εξάμηνο αυτό ώστε να ολοκληρώσουμε, γιατί το μεγάλο στοίχημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι να μειώσουμε το απειροελάχιστο της ταφής των σύμμικτων σκουπιδιών από την φυλή και βεβαίως θα προχωρήσουμε και στην ανταποδοτική ανακύκλωση, κάτι το οποίο στις επόμενες εβδομάδες θα βγει σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως επίσης γύρω στις 10.000 κάδους εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης, τους ξύλινους κάδους που λέμε, θα μπουν σε δήμους και στα 50 κτίρια της περιφέρειας. Της περιφέρειας Αττικής. Πάμε τώρα, καθώς πάμε προς το τέλος, σε ένα από τα θέματα, γιατί να δούμε λίγο αυτή τη σχέση με την Εκκλησία. Πλησιάζουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα, όπου η Μεγάλη Εβδομάδα είναι, εντάξει, μια εβδομάδα πάρα πολύ ξεχωριστή για κάθε χριστιανό, για κάθε θρησκευόμενο, ειδικά στην Ελλάδα, που καταλήγει στην Ανάσταση και στο Πάσχα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο τον Πατούλη, έναν άνθρωπο που είναι κοντά στην Εκκλησία. Τώρα εδώ είμαστε στον χώρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παντού είναι ο χώρος που έχει γίνει, που τρέχει και αυτό το κοινό πρόγραμμα της αλληλεγγύης που το έχετε κάνει με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Μακαριότατο, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Λοιπόν, αλλά και εσείς πολλά χρόνια έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Ακούγονται κυρίως από τη μεριά των, από μία ομάδα μάλλον θρησκευόμενων ανθρώπων, ότι αυτά τα μέτρα πιθανότατα να ξεπερνούν αυτές τις λεπτές κόκκινες γραμμές που ακολουθεί η Εκκλησία σε σχέση με τα θέματα του δόγματος. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η δικιά σας η άποψη. Καταρχήν, πράγματι με την Εκκλησία, όχι μόνο σαν πίστη, αλλά σαν μία προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης δεν το έχουμε ακούσει μόνο, το έχουμε πράξει από κοινού. Αυτός εδώ ο χώρος του Ιατρικού Συλλόγου αποτελεί το χώρο από τον οποίο ξεκίνησε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και τα 70 περίπου φαρμακεία, κοινωνικά φαρμακεία που αναπτύχθηκαν από το 12 και εντεύθεν στους Δήμους και στις Μητροπόλεις, βοήθησαν χιλιάδες συνανθρώπους μας όταν ήταν ανασφάλιστοι και δεν μπορούσαν να πάρουν το φαρμακό τους. Άρα λοιπόν έχω μια τεράστια, αν θέλετε, πνευματική σύνδεση με την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριότατο κύριο Ιερώνυμο, διότι είδα έμπρακτα και την ευλογία του και το ενδιαφέρον του για όλη αυτή την ενέργεια. Να βλέπουμε και τα πλάνα, παρακαλώ στους αδέλφους να βλέπουμε τα πλάνα μπροστά θέλω να πω ότι στο κοινωνικό κομμάτι θεωρώ ότι η Εκκλησία έχει πολλά να προσφέρει. Ήδη συνεργαζόμαστε και τώρα σε διάφορες προσπάθειες με την αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών και τον κύριο Δήμτσα. Όμως στο επίπεδο τώρα το θρησκευτικό της πίστης, πιστεύω ότι ορθά έπραξε ο Αρχιεπίσκοπος και έκανε όλες αυτές τις κινήσεις για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους πιστούς και τον πληθυσμό. Όπως είπα και πριν, δεν θα περάσουμε ίδιο Πάσχα όσα χρονών είμαστε. Νομίζω περνάγαμε όμορφο Πάσχα και ήταν συνδεδεμένο απολύτως με την Εκκλησία. Ήταν απολύτως με τις ημέρες του Χριστού. Η τύχη, μάλλον η ατυχία, μας έφερε να μην το ζήσουμε αυτό φέτος. Όμως, εάν ζήσουμε και ζήσει όλος ο πληθυσμός, θα το ζήσουμε του χρόνου. Υπομονή χρειάζεται, να νιώσουμε ότι δεν είναι η ίδια περίοδος όπως οι προηγούμενες. Άρα θα πρέπει η πίστη μας να μας ακολουθήσει στο σπίτι μας και να λατρέψουμε το Χριστό μας, την Παναγία, μέσα από αυτή την αγάπη μέσα από το σπίτι μας, και ευχόμαστε και με την ευλογία της Εκκλησίας, αλλά κυρίως και με τις ενέργειες όλων μας, διότι στην Αθηνά και χειρακίνη, όπως λέγεται, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύσουμε τη χώρα μας
και έτσι θα προστατεύσουμε και την Εκκλησία μας και να ξαναζήσουμε αυτές τις λατρευτικές ημέρες που κάθε φορά περνούσαμε τις μέρες του Πάσχα. Τη μεγάλη αυτή γιορτή. Λοιπόν, καθώς πάμε προς το τέλος, αγαπητέ κύριε Πατούλη, κύριε Πρόεδρε, πάμε να δούμε στην αρχή την τηλεδιάσκεψη. Και σας λέω την τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους. Εκεί τώρα έχει αλλάξει λίγο και η τεχνολογία. Για σας πω γιατί το λέω. Μπράβο, όλη η φωτογραφία, όλοι οι δήμαρχοι της Αθήνας, στη μέσο περιφερειάρχης, μπροστά, μιλάτε με τους δημάρχους. Ωραία, εδώ στο γράφει το δικό σας και από εκεί είναι. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας. Τώρα, κοιτάξτε όμως, αγαπητέ Πρόεδρε, καλά, εσείς και οι δήμαρχοι και όλοι στην Ελλάδα είναι απολύτως προσεκτικοί. Απολύτως προσεκτικοί. Όμως υπάρχουν με το Skype, όταν κάποιοι μιλούν, υπάρχουν διάφορα παρατράγουδα. Πάμε να δείξουμε την κυρία, την καθηγήτρια. Μίλαγε σε αγγλικό κανάλι και πέρασε μέσα η κόρη. Είναι διάφορα ευτράπελα τα οποία κάνουν και εκατομμύρια χτυπήματα γιατί είναι η νέα πραγματικότητα. Πρέπει να τα προσέχετε. Καλά, εσείς είστε απολύτως προσεκτικοί γιατί είστε στα γραφεία. Εγώ έχω, αλλά επειδή μιλάτε για ευτράπελα, να το σας πω μετά. Όχι, όχι, ναι. Βλέπουμε την κυρία, συγγνώμη. For dealing with the virus and then ensuring that we have that economic support there for businesses and for individuals that they need at this time. Και εντάξει, εδώ είναι λίγο το κακό, Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο. Εδώ ήταν λίγο το κακό. Ήταν η κυρία, η καθηγήτρια, μιλάγε στο Sky News, νομίζω, και πέρασε το κοριτσάκι δίπλα. Ο άλλος όμως, ο Αργεντίνος, γιατί και εκεί έχουν καραντίνα, που μίλαγε εδώ, τον βλέπουμε και από πίσω εμφανίστηκε γυμνή η γυναίκα του. Εκεί υπάρχει θέμα. Και εντάξει να είναι η γυναίκα του, Πρόεδρε, δεν το προχωράμε. Μην το πάμε παρακάτω. Μην το πάμε παρακάτω, ναι. Εγώ θα σας πω ότι πράγματι σε 66 μικρόφωνα ανοιχτά, τα οποία λέμε πρέπει να κλείνουν για να μην, πολλές φορές δεν είχαν μπει όλοι στο πνεύμα και ακούγαμε διάφορες συνομιλίες όλο το δίκτυο που έκανε εκείνος που δεν μιλούσε, αλλά είχε ανοιχτό το μικρόφωνο του με κάποιο διπλανό ή κάποια διπλανή, η οποία ευτυχώς δεν ήταν κάτι προκλητικό, αλλά είπα προσέξτε κύριε τα μικρόφωνά σας, γιατί εσείς μπορεί να έχετε κλείσει την εικόνα, αλλά η φωνή σας ακούγεται σε όλο το δίκτυο. Και το ακούνε πάρα πολύ αποδέκτες. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, το επόμενο παρατηρητήριο, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εμείς το καθορίζουμε κιόλας, Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι από την περίοδο που αρχίσαμε και το παρατηρητήριο, νομίζω ότι βλέπουμε μέσα από τη συνδρομή όλων μας, από την προσπάθεια όλων μας, να είμαστε καλύτερα, να είμαστε αισιόδοξα. Αλλά δεν τελείωσε ακόμα τίποτα. Υπομονή, κουράγιο και όλοι ενωμένοι θα νικήσουμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε όλα τα σποτάκια και θα τα πούμε προσεχώς. Καλό κουράγιο σε όλους. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα σε όλους τους πολίτες με 24-ωρη γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης. 1110. Καλέστε 24 ώρες το 24-ωρο χωρίς χρέωση. Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια για τον κορονοϊό. Αναφέρετε περιπτώσεις μοναχικών συμπολιτών μας που χρειάζονται υποστήριξη. Αναφέρετε φαινόμενα εσχροκέρδειας που τυχόν αντιμετωπίζετε. 1110. 24-ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Καλούμε για βοήθεια στο 1110. Περιφέρεια Αττικής. Δίπλα στους πολίτες. Για να προστατεύσουμε την κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες, επιβάλλεται να μείνουμε στο σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές μας. Σε ποια μόνο σημεία πηγαίνουμε? Στη δουλειά, στο γιατρό, στο φαρμακείο, σε κατάστημα με τρόφιμα, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, για προμήθεια καυσίμων ή για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η άσκηση σε ανοιχτό χώρο επιτρέπεται, αλλά μόνο ανά δύο άτομα. Η βόλτα με το σκύλο επίσης επιτρέπεται. Πάντα θυμόμαστε, κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από όλους. Δεν επιτρέπονται δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων, αλλά ούτε και η οργάνωση ιδιωτικής συγκέντρωσης στο σπίτι. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν τηλεργασία για όλες τις δραστηριότητες, όπου είναι δυνατόν, δίχως εξαίρεση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αποστάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους πρέπει να τηρούνται βλαβικά. Δείχνουμε ατομική ευθύνη. Μένουμε στο σπίτι.